την επίσημη στήριξη της κυβέρνησης στο μεγάλο εγχείρημα της περιφέρειας Ηπείρου να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό κάμπους στα Γιάννενα που θα επιτρέψει σε φορείς από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, μικρές και μεγάλες εταιρείες να συνεργάζονται κάτω από την ίδια στέγη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνοδευόμενος στην ολιγόωρη επίσκεψή του στα Γιάννενα και από τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστο Δήμα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευχάριστο να ενθαρρύνονται παρόμοιες πρωτοβουλίες και πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην προσπάθεια ορίμανσης του έργου. Στην τοποθέτησή του για το θέμα αυτό στην περιφέρεια Ηπείρου, ο Πρωθυπουργός είπε πως η προσπάθεια είναι ένα τμήμα ενός μεγαλύτερου οράματος που έχει η κυβέρνηση για το χώρο της τεχνολογίας και της ανάπτυξης στη χώρα. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης στην προσφώνησή του προς τον Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας και στην άριστη συνεργασία με τον Υφυπουργό Χρήστο Δήμα για την ένταξη του έργου στα προτινόμενα προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι ένα έργο που θα δώσει περίπου 16.000 θέσεις, 1.600 θέσεις εργασίας σε πρώτη φάση άμεσες και μετά έμεσες. Μας ζήτησαν, ας πούμε, στις πιστολές που αλλάζουμε τόσο καιρό, ότι αυτός ο κόσμος που θα πληρώνεται καλά από εμάς, θέλουμε τα Σαββατοκύριακα να έχει βουνό, θέλουμε να έχει θάλασσα, θέλουμε να έχει προϊόντα της περιοχής. Αυτά όλα συνθέτουν μία μεγάλη αλλαγή στον τόπο μας. Ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού μετά το νέο εμβολιαστικό ήταν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεθνούς Τεχνολογικής Εταιρείας Team Viewer και της εταιρείας P&I. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Team Viewer, ο Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής της Ελληνικής Ομάδας και ο Διευθύνων Εταίρος της Περμήρα, κύριος Ρόκενχάουζερ. Στις σύντομες τοποθετήσεις τους, τα στελέχη των εταιριών τόνισαν ότι το Κέντρο των Ιωαννίνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στον κόσμο. Τα Γιάννενα είναι πολύ ελκυστικό μέρος για εμάς. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την ανάπτυξη της μονάδας στα Γιάννενα και ανυπομονούμε να το επεκτείνουμε περαιτέρω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Team Viewer, κύριος Στιλ. Ο κύριος Ρόκενχάουζερ από την πλευρά του τόνισε πως το τεχνολογικό κάμπους που σχεδιάζεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα αναγνωρισμένο τεχνολογικό κέντρο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του κέντρου και να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους, ενώ παρακολούθησε την παρουσίαση που έκανε ο Βασίλης Τριάδης, επικεφαλής της P&I. Ο κύριος Τριάδης αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στα Γιάννενα, στάθηκε στη βοήθεια που είχε από τους τοπικούς φορείς και στο πόσο σημαντική θα είναι η λειτουργία του Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας. Ανέφερε ωστόσο ότι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η δυσκολία αεροπορικής σύνδεσης από και προς τη Γερμανία με τα Ιωάννινα. Τα Γιάννενα μας από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ φιλικά προσπαθήσανε, βοηθήσανε, επειδή δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, μας δώσανε χώρο στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα με 120 εμπλογείς από τους 600 συνολικά που έχει η P&I, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η Ελλάδα. Επειδή εμείς ήρθαμε για να μείνουμε, και έτσι το είπαμε και από την αρχή, δεν ήρθαμε να συμπληρώσουμε, ήρθαμε να κάνουμε μια αυτοδιοίκηση, να υπάρχει δικό της management. Οι εμπειρίες είναι πάρα πολύ θετικές, θετικότατες.
τα νέα παιδιά πάρα πολύ εκπαιδευμένα, πάρα πολύ όρεξη και συμπληρώνουν κάπως τη γερμανική νοοτροπία την οποία έχουμε. Με creativity, με vision. Αυτή τη στιγμή παράγουν προϊόντα το mobile για τον εμπλογή, μια καινούργια payroll engine αποκλειστικά και μόνο στα Γιάννενα. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε 200 υπαλλήλους. Αυτό ήταν και το προκαταρχικό στάδιο. Είμαστε οργανωμένοι σε 3 τμήματα, όχι μόνο developers, έχουμε και technology, τεχνική υποστήριξη τους customers που έχουμε στη Γερμανία από τα Ιωάννα, έχουμε και το Bereich Quality Assurance και developers. Και, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι αρνητικό, δεν γκρινιάζουμε, μου είπαν είναι η σωστή λέξη όταν μιλάμε και με τον Πρωθυπουργό, τα λέμε όπως είναι, αλλά δεν γκρινιάζουμε. Το μόνο που θα θέλαμε, εάν γινόταν το αεροδρόμιο από τα Ιάννα να έχει μία, έστω και μία φορά την εβδομάδα, μία σύνδεση με οποιαδήποτε πόλη στη Γερμανία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η BNI. Αλλιώς όλα τα άλλα δημιουργούνται και κάπου αλλού που είμαστε δεν είναι καλύτερα.